την πολιτισμική μοναδικότητα και την ιστορική συνάφεια του έργου της κορυφαίας Ελληνίδας φωτογράφου Νέλης ανέδειξαν άνθρωποι από τον χώρο της τέχνης της φωτογραφίας σε ημερίδα που διοργανώθηκε στον Φιλολογικό Σύλλογο Χρυσόστομος με αφορμή την έκθεση της συλλογής Κρασάκη στην Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Δεν τελειώνει ποτέ η μάθηση, δεν υπάρχει μέρα που να μην μάθει κανείς κάτι, παρόλο που ασχολούμαι σχεδόν 50 χρόνια με το έργο της Νέλης, πάντα θα υπάρξει κάτι και είμαι βέβαιος ότι αυτό που θα ακούσω σήμερα δεν το έχω ξανακούσει. Η Νέλης είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής φωτογραφίας, μια γυναίκα επίμονη και δυναμική, ταλαντούχα, η οποία στα μέσα της δεκαετίας του 20 τάραξε τα νερά της Αθήνας με διάφορους τρόπους, με τις καινοτομίες της, αλλά και διευρύνοντας την θεματογραφία των φωτογράφων. Γεννημένη στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας, η Έλλης Γιουλτζόγλου Σεραϊδάρη, που έμεινε στην ιστορία ως Νέλης, αποτύπωσε τους κορυφαίους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία της Ελλάδας, ενώ υπήρξε πρώτη εργάτρια της τουριστικής φωτογραφίας. Η συγκεκριμένη φωτογράφος ήξερε πολύ καλά από φωτογραφία και πώς θα δώσει το θέμα της. Και αυτό ήταν ο λόγος όντως που της αφήσαν το ελεύθερο να φωτογραφίζει σε μέρη που πολλές φορές κατηγορήθηκε για το είδος της φωτογραφίας που έκανε μέσα σε αυτά τα μέρη, ειδικά στους αρχαιολογικούς χώρους. 150 έργα της Νέλης από την συλλογή της Τίνας και του Μιχάλη Κρασάκη εκτίθενται από τον περασμένο Ιούλιο στη Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για τη μεγάλη δημιουργό, να συζητήσουμε για την εποχή που αυτή δημιούργησε και κυρίως να δούμε αφορμές πώς το συγκεκριμένο έργο καταγράφει την τοπική μας ιστορία. Η έκθεση Νέλης, συλλογή Κρασάκη, θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Νοεμβρίου.